Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο υπροπολογισμός του 2014 αποτελεί ορόσημο στη μεγάλη προσπάθεια της χώρας και του ελληνικού λαού για έξοδο από τη βαθύτατη οικονομική και κοινωνική κρίση. Η επιστροφή στην ανάκαμψη της οικονομίας και σε βιώσιμα πρωτογενή πλεονάσματα σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τη χώρα μας. Εποχή ανάκτησης της οικονομικής μας ανεξαρτησίας και της εθνικής μας αξιοπρέπειας. Ανάκτηση βιώσιμη, στηριγμένη στις μεγάλες θυσίες του ελληνικού λαού και στις δυνατότητές μας. Θυμίζω ότι πριν από 16 μήνες, όταν ο Αντώνης Σαμαράς ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, είχαμε βρεθεί στο ναδύρ της διεθνούς μας αξιοπιστίας, ενώ η ελληνική οικονομία βρισκόταν εκτός τροχιάς. Με πρώτο τον Πρωθυπουργό, εργαστήκαμε και εργαζόμαστε με στόχο και με πρόγραμμα. Πρώτον, για να ανακτήσουμε την αξιοπιστία της χώρας. Δεύτερον, για να δημιουργήσουμε δημοσιονομικά πλεονάσματα. Και τρίτον, για να επανέλθει η οικονομία σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης και το πιο σημαντικό, δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Τον πρώτο στόχο, την αποκατάσταση αξιοπιστίας, τον πετύχαμε το 2012, όταν διαλύσαμε τα σενάρια εξόδου από το κοινό νόμισμα. Το δεύτερο στόχο, να ξαναπατήσει η χώρα στα πόδια της, τον πετυχαίνουμε το 2013. Να εξάγουμε περισσότερα από όσα εισάγουμε και το κράτος να καλύπτει τις λειτουργικές του δαπάνες με τα δικά του έσοδα. Τα διπλά ελλείμματα του παρελθόντος γίνονται τα διπλά πλεονάσματα του σήμερα. Η εικόνα της χώρας αλλάζει και ενισχύει αποφασιστικά την διαπραγματευτική μας θέση. Η θέση της χώρας μας, λόγω των διαρθρωτικών αλλαγών, στους δείκτες ανταγωνιστικότητας βελτιώνεται συνεχώς. Τέλος, το τρίτο και πιο κρίσιμο στόχο, την ανάπτυξη της οικονομίας και τη σταδιακή αντιμετώπιση της μάστιγας ανεργίας, θα αρχίσουμε να τον πετυχαίνουμε από το 2014. Προσπαθούμε βήμα-βήμα, επένδυση με επένδυση, να αντιμετωπίσουμε το σοβαρότατο αυτό κοινωνικό πρόβλημα. Και για πρώτη φορά, στη διάρκεια της ύφεσης, φέτος, πετύχαμε η ύφεση αυτή να αναθεωρηθεί θετικά. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η επίτευξη του πρωτογενούς πλεονάσματος δικαιώνει τις προβλέψεις της κυβέρνησης. Και ο προϋπολογισμός που καλούμαστε σήμερα να ψηφίσουμε διαψεύδει τις κασάνδρες του ΣΥΡΙΖΑ που διαρκώς προβλέπουν την καταστροφή. Αυτοί που αμφισβητούν την ανάγκη επίτευξης πρωτογενούς πλεονάσματος υποστηρίζουν το ίδιο οικονομικό μοντέλο που μας οδήγησε στην καταστροφή. Δηλαδή, να δανειζόμαστε περισσότερο, χρεώνοντας τα παιδιά μας, όπως χρεώθηκε η δικιά μας γενιά. Ας το αντιληφθούμε επιτέλους. Δεν θέλουμε περισσότερα δανεικά. Ούτε κανείς θα μας κάνει δώρα. Ακόμα περιμένουμε το φθηνό πετρέλαιο που κάποιοι είχαν προεκλογικά υποσχεθεί. Και η περαιτέρω ελάφρυνση του χρέους σε εφαρμογή της απόφασης που έλαβε το Eurogroup το Νοέμβριο του 2012 θα επέλθει ως αποτέλεσμα αυτού ακριβώς του πρωτογενούς πλεονάσματος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σίγουρα υπάρχουν δυσκολίες. Όμως αρχίζουμε να βλέπουμε τους καρπούς της προσπάθειας του ελληνικού λαού. Ειδικά στον τομέα των επενδύσεων. Το τελευταίο 16μηνο, οι νέες στρατηγικές επενδύσεις και τα έργα ΣΔΙΤ, σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, που εντάχθηκαν στην ιδιωτική ή στην διαγωνιστική διαδικασία και θα υλοποιηθούν τα επόμενα χρόνια, φτάνουν συνολικά τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Επενδύσεις που θα δημιουργήσουν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Επενδύσεις εισραίουν σήμερα στην ελληνική οικονομία. Παρουσιάσαμε πρόσφατα 14 συγκεκριμένες επενδύσεις, συνολικού ύψους άνω του 1 δισεκατομμυρίου. Πριν από ένα μήνα, σε αυτή ακριβώς την αίθουσα, σας έδωσα συγκεκριμένα ονόματα για τις μεγάλες επενδύσεις που γίνονται στην Ελλάδα. Μόνο τον τελευταίο μήνα να προσθέσω την Coca-Cola, την Nokia Siemens Networks, την Telhez, που εμπιστεύτηκαν την Ελλάδα και επενδύουν τώρα στη χώρα μας. Αύξηση 57% έχουμε και στις επενδύσεις που γίνονται μέσω του Αναψηφιακού Νόμου στο δεύτερο εξάμηνο του 2013 σε σχέση με το προηγούμενο, το πρώτο εξάμηνο του 2013, που ήταν και αυτό αυξημένο κατά 40% σε σχέση με το δεύτερο εξάμηνο του 2012. Επενδύσεις μικρομεσαίες, επενδύσεις ελληνικές. Οι εξαγωγές, η εξωστρέφεια αποτελεί σήμερα σημαντικό μοχλό ανάπτυξης ελληνικής οικονομίας
και παρουσιάζουν αύξηση κατά 5% το πρώτο εννεάμινο του 2013. Η επιτυχής έκβαση των διαπραγματεύσεων στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου στην Ινδονησία, από την οποία επέστρεψα πριν από λίγες ώρες, σηματοδοτεί μια περίοδο ενίσχυσης του παγκοσμίου εμπορίου, αυξάνοντας τις δυνατότητες για τους Έλληνες εξαγωγής. Να τονίσω ότι στην Ινδονησία, στον ΠΟΕ, η Ελλάδα πέτυχε τους τρεις στόχους που είχε θέσει πριν από τη σύσκεψη, έχω κάνει και ήδη σήμερα σχετική δήλωση. Βέβαια, καθοριστικό ρόλο για τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος θα έχει η μείωση των φορολογικών συντελεστών των επιχειρήσεων στο 15%. Στόχο που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός και θα υλοποιηθεί όταν το επιτρέψουν οι δημοσιονομικές συνθήκες. Η Ελλάδα τα επόμενα χρόνια πρέπει να κινηθεί στην κατεύθυνση της μείωσης των φορολογικών συντελεστών. Την ίδια ώρα προχωρούμε με σοβαρές διαθροτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που θα καταστήσουν τη χώρα μας ένα φιλικό επενδυτικό προορισμό. Τις επόμενες εβδομάδες ήδη ξεκινά στο Υπουργείο Ανάπτυξης λειτουργία της Κεντρικής Αδειοδοτικής Αρχής για τις μεγάλες στρατηγικές επενδύσεις, μία τομή στη μάχη κατά της γραφειοκρατίας. Και στις αρχές του 2014 θα λειτουργήσει η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου, με στόχο να υποστηρίζεται με εξειδικευμένο προσωπικό και επαρκείς πόρους η εξαγωγική δραστηριότητα και το επενδυτικό ενδιαφέρον. Με ουσιαστική σύνδεση με την αγορά, με στόχευση σε προϊόντα και σε αγορές και σε επίτευξη συνεργειών μεταξύ εξαγωγών και επενδύσεων. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πέρυσι από αυτό εδώ το βήμα είχα επισημάνει ότι το 2013 θα είναι μία μεταβατική χρονιά. Θα έχουμε καλά και κακά νέα. Υπήρχαν επιχειρήσεις που δεν άντεξαν τις επιπτώσεις της εξαετούς ύφεσης. Υπήρχαν όμως και νέες επενδύσεις που γίναν στη χώρα μας, και ελληνικές και ξένες. Υπήρχαν επιχειρήσεις που αποφάσισαν να επενδύσουν στη χώρα και να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους. Το 2014 τα θετικά αυτά στοιχεία θα πολλαπλασιαστούν. Πολλοί ρωτούν αν αρκούν αυτά για να ανακουφιστούν οι ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι. Αν θα νιώσει η ελληνική οικογένεια τις επιπτώσεις της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας. Και θα σας πω την αλήθεια και θα απαντήσω ευθέως. Τις επιπτώσεις της κρίσης που ξέσπασε το 2008 τις βιώσαμε το 2010. Όπως τότε, έτσι και τώρα που βγαίνουμε από την κρίση, θα χρειαστεί χρόνος για να αισθανθεί η ελληνική οικογένεια αυτό που συμβαίνει στην ελληνική οικονομία. Όμως μην ξεγελούμαστε. Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Ούτε θαυματοποιοί που μπορούν να μοιράσουν χρήματα από το πουθενά. Υπάρχει μόνο σκληρή δουλειά. Βήμα-βήμα, επένδυση-επένδυση. Με αυτή τη σκληρή δουλειά μπαίνουμε στη μεταμνημόνιο εποχή. Μπαίνουμε σε μια εποχή δημιουργίας, μια εποχή ανάπτυξης και καινοτομίας. Σας καλώ σήμερα να στηρίξετε τη μεγάλη προσπάθεια. Να υπερψηφίσετε τον προϋπολογισμό του 2014. Διότι σήμερα περισσότερο από ποτέ απαιτείται εθνική ομοψυχία. Δίνουμε με σύνεση και υπευθυνότατη μάχη. Και με τη βοήθεια, τη στήριξη του ελληνικού λαού θα τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Το λόγο, συγγνώμη. Από τα